Κύριε Κοντογιωργάκη, προγράμμασατε ένα τουρνουά πικ-πονγκ με τους μαθητές του Λυκείου, το οποίο έγινε και με την υποστήριξη του σχολείου. Μπορείτε να μας πείτε από πού πλημμυριστήκατε και τι ακριβώς πετυχαίνετε με αυτή την διαδικασία? Διοργανώσαμε ένα τουρνουά πικ-πονγκ, το οποίο έχει αρχίσει εδώ και 2 εβδομάδες, με πάρα πολύ καλούς αγώνες. Σήμερα έγινε ο τελικός, ένας πολύ ωραίος αγώνας, πολύ καλός αγώνας, με 2 πολύ καλούς αθλητές. Το Πασπαλαράκι, τον Περάκι, και οι 2 μαθητές ήταν πάρα πολύ καλοί. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με νικητή τον Πασπαλαράκι. Όπως πολύ καλά παιχνίδια έγιναν και στα προημιτελικά και στα ημιτελικά από μαθητές που αποκλείστηκαν στις λεπτομέρειες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες κάνουν τα διαλύματα των παιδιών πιο ευχάριστα, πιο δημιουργικά, όχι μόνο για αυτούς που συμμετέχουν και αγωνίζονται, αλλά και για αυτούς που παρακολουθούν. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε κάποια αθλήματα στα παιδιά που ίσως είτε του ήταν άγνωστα, είτε δεν έτυχε στο παρελθόν να τα διδαχτούν. Τα επόμενα τουρνουά που έχω στο μυαλό μου είναι ένα τουρνουά ποδοσφαίρου, που θα γίνει άμεσα, σε 2 εβδομάδες θα ξεκινήσει, μέσα στο σχολείο, 4x4, 3 αγόρια και 1 κορίτσι υποχρεωτικά στην ομάδα, και άλλο ένα τουρνουά πυγμαχίας που σαν αντικείμενο το διδάσκω τουλάχιστον μεγάλο διάστημα και είναι απαραίτητο να γίνει και αυτό. Sim!